φίλες και φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η Ρίσα Μαριτάκη έχει πάρει θέση για την αθλητική ενότητα. Όμως, πρώτα θα πάμε να συνδεθούμε με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο και θα συναντήσουμε την Εύη Χαρακιανάκη, καθώς σήμερα είναι η επίσημη τελετή για την ένταξη του Ηρακλείου στο Διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO. Είναι εκεί η Εύη Χαρακιανάκη, λοιπόν, για το σχετικό ρεπορτάζ, απευθείας είδηση. Μαζί της είναι και ο κύριος Φλουρής, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού. Καλησπέρα και στους δύο, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα Νικολέτα και Μπάμπη. Ότι η γαστρονομία συνάδει με τον πολιτισμό, το γνωρίζουμε και αυτό ήρθε φυσικά να επιβεβαιωθεί μέσω και της σημερινής δράσης. Είναι πρόκειτο για την επίσημη τελετή ένταξης του Ηρακλείου στις δημιουργικές πόλεις, Creative Cities, όπως είπες και εσύ, της UNESCO. Μία δράση σταθμός για το Ηράκλειο. Είναι πολλοί φορείς εδώ του Ηρακλείου, πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου για αυτήν την εκδήλωση. Μαζί μου φυσικά είναι και ο κύριος Φλουρής, ο οποίος θα μας κατατοπίσει και θα μας πει πόσο σημαντική είναι η σημερινή δράση που πραγματοποιείται εδώ και τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτό για το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό για το Ηράκλειο, γιατί του δίνει μια παραπάνω αναγνωρισιμότητα σε κάτι που όλοι το λέγαμε τόσα χρόνια, αλλά κανείς δεν μπορούσε να το πιστοποιήσει. Τώρα έχετε και το πιστοποιεί UNESCO. Ότι η γαστρονομία στην Κρήτη και δει στο Ηράκλειο είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η συνέχεια του πολιτισμού μας, είναι η συνέχεια της ιστορίας μας, αλλά και όλης αυτής της βιοποικιλότητας τις οποίες έχουμε σε φυτά και σε τροφές, τις οποίες χρησιμοποιούμε με μεσογειακή διατροφή, συχνά λέμε και μπορούμε να πούμε ότι η Κρήτη πρωτοστατεί σε αυτό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο, όπως είπα, θα δώσει αναγνωρισιμότητα στο Ηράκλειο, στο τουριστικό της προϊόν και είναι σε αρμονία με τους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο σε κάθε περίπτωση ενισχύει όλες αυτές τις προσπάθειες, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας βιώσιμος τρόπος ανάπτυξης τουρισμού. Είναι ένας είδος θεματικού τουρισμού, Εύη και κύριε Φλουρή. Είναι ένα είδος θεματικού τουρισμού ο γαστρονομικός τουρισμός. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλη μερίδα σε αυτή την πίτα του τουρισμού που αφιερώνεται σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Πέρα του γεγονότος ότι είναι κριτήριο επιλογής τουριστικού προορισμού η γαστρονομία πλέον, είναι ένας τρόπος τουρισμού, ένας εναλλακτικός τρόπος τουρισμού, ο οποίος δίνει και πολύ σημαντικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί φανταστείτε ότι ο τουρισμός αυτός δεν χρειάζεται να είναι τους μήνες όπου έχουμε peak κίνηση, αλλά όλους τους υπόλοιπους. Επίσης, βοηθάει και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί φανταστείτε πόσα χωριά έχουν, πόσες παραδόσεις, οι οποίες ξέρουμε από τα χωριά μας εδώ της Κρήτης, πόσες παραδόσεις και πόσες τοπικά πιάτα, τα οποία είναι πολύ γευστικά, είναι πολύ υγιεινά και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσελκύσουν κόσμο μόνο και μόνο για να απολαύσουν αυτή την εμπειρία, τη μοναδική. Άρα, κύριε Φλουρή, καταλαβαίνουμε αυτή η δράση, αυτή η σφραγίδα έρχεται να προσθέσει πολλά στο Ηράκλειο, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει λοιπόν και σε αυτό που λέμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου, αυτό το στοίχημα το οποίο είναι δύσκολο να κερδίσουμε, η αλήθεια είναι. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζεται και με χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την κυβέρνηση. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, εμείς αυτό που προσπαθούμε, η βιωσιμότητα, όταν λέμε βιώσιμο τουριστικό προϊόν που ακούγεται και το λέμε, το έχουμε πει σήμερα με διάφορους τρόπους, δεν είναι μόνο η θεωρία, είναι η πράξη. Η πράξη λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ ωραίοι προορισμοί, οι οποίοι μπορεί κάποιος να τους επισκεφτεί 12 μήνες το χρόνο, να γευτεί την ελληνική και κρητική παράδοση και την ηρακλειώτικη παράδοση και να πάρει και κάτι μαζί του φυσικά ή να προτιμήσει τα ελληνικά προϊόντα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να εξάγεις πολιτισμό και να εξάγεις προϊόντα από τον τουρισμό και δει το καθημερινό. Είναι αυτό, κύριε Φλουρή, μια ισχυρή απόδειξη ότι αυτό που συζητάμε εδώ και χρόνια Βεβαίως. Και το συζητάμε σε θεωρητικό επίπεδο πολλές φορές, γιατί δεν το έχουμε δει στο βαθμό της διασύνδεσης που θέλουμε να το δούμε, Ακριβώς. Δηλαδή της ίδιας του πρωτογενή μας τομέα, αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα που παράγουμε και δεν το λέω Ακριβώς. με κάποια τάση έτσι, τοπικιστική διάθεση, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως. Έχουμε μια πολύ ωραία παραγωγή να συνδεθεί ουσιαστικά με τον τουρισμό μας. Ακριβώς, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και λίγο πιο άνοιχτα το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο γαστρονομικός τουρισμός στην πραγματικότητα κάνει μία προώθηση των ελληνικών προϊόντων και τα κάνει σε πλαίσιο, δηλαδή τα κάνει σαν εμπειρία. Δεν τα κάνει απλά σαν ένα απλό προϊόν που θα πάω να τα αγοράσεις, το κάνει σαν εμπειρία. Δηλαδή ο καθένας που γεύεται την κρητική κουζίνα και δει την ηρακλειώτικη και τις παραδόσεις τις οποίες έχουμε, ουσιαστικά είναι σαν να γεύεται Ελλάδα.
Και αυτό είναι που διαφοροποιεί και είναι εμπειρία, θα επαναλάβω, δεν είναι απλά η τροφή, είναι εμπειρία. Να προλαβαίνω, Νικολέτα, να κάνω άλλη μία ερώτηση. Βεβαίως, Εύη, βεβαίως. Αυτό το οποίο εγώ ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πολύ σωστό. Φυσικά η γαστρονομία είναι κάτι το οποίο πρέπει να ποντάρουν όλοι πάνω σε αυτό. Φορείς, επιχειρηματίες, η αυτοδιοίκηση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Αλλά φυσικά και το Υπουργείο Τουρισμού ή το κεντρικό κράτος. Τι προτίθεται να κάνει πάνω σε αυτό για να οδηγηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, το Ηράκλειο αλλά και γενικότερα και άλλοι προορισμοί της Ελλάδας. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ και δεν είχαμε συνοηθεί για να μου την κάνει. περιμένουμε εμείς αυτό το εργαλείο που έχουμε τώρα. Έχουμε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχουμε και θα το έχουμε ήδη ενεργοποιήσει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εμείς με 2-3 μεγάλα έργα, γύρω στα 17 εκατομμύρια θα δοθούν εκεί, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα οργανισμό ο οποίος θα κάνει διαχείριση, τοπική διαχείριση, δηλαδή θα πηγαίνει σε κάθε ένα μέρος, θα συλλέγει και θα βοηθάει να μαζευτεί όλη αυτή η πληροφορία και όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Θα έχει υπό μία έννοια ένα ρόλο διακυβέρνησης και εκτός αυτού θα φτιαχτεί μία πλατφόρμα όπου θα συγκεντρωθεί όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα, θα καρτογραφηθούν, θα ανανεώνονται και επίσης ο κάθε τουρίστας, είτε Έλληνας είτε ξένος, ο οποίος θέλει να γευτεί συνολικά τις γεύσεις της όλης της Ελλάδας και της Κρήτης και του Ηρακλείου και πρωτοστατεί το Ηράκλειο, θα μπορεί να κλείσει την εμπειρία αυτή, θα μπορέσει να ξέρει ποια καταλήματα υπάρχουν γύρω από αυτό, ποιες εμπειρίες μπορεί να, όπως πανηγύρια, φεστιβάλ, να μπορεί να κάνει και γευσηγνωσία σε κρασιά. Αυτά θα τα μαζέψουμε όλα μαζί και θα είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Ποια είναι η διαφορά για το Ηράκλειο όμως? Ότι το Ηράκλειο θα έχει άλλη μια αναγνωρίση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το επαναλάβω πολλές φορές, θα έχει άλλη μια, ένα σημαντικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον επικοινωνίας, το οποίο είναι το σήμα της UNESCO. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για την αναγνωρισιμότητα του σαν τέτοιο προορισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλουρή, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε και στην τελετή. Εύη Χαρακιανάκη, σε ευχαριστούμε και εσένα για το ρεπορτάζ και για αυτή τη σύνδεση. Σας ευχαριστούμε.